Ένας 27χρονος άνδρας αποτελεί το πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πυθίκων στην Κρήτη, καθώς ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι και στο νησί μας θα καταγραφούν περιστατικά της ιογενούς λίμωξης. Ο νεαρός άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες, ζει εκτός Κρήτης και έκανε διακοπές συγκεκριμένα στο ανατολικό τμήμα του νησιού. Με την εκδήλωση των πρώτων ύποπτων συμπτωμάτων, πραγματοποιήθηκε ο ιολογικός έλεγχος, ο οποίος επιβεβαίωσε και επίσημα ότι πρόκειται για ευλογιά των πυθίκων. Ενημερώθηκε η υπηρεσία μας για το πρώτο κρούσμα ιού ευλογιάς των πυθίκων. Διερευνάται, δεν πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος. Τώρα πρέπει να διερευνηθούν οι επαφές του συγκεκριμένου κρούσματος, αν πρόκειται για ταξίδι, αν υπάρχουν επαφές, προκειμένου να απομονωθούν. Δεν πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος, είναι μια σπάνια νόσος. Ο 27χρονος νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και οι υγειονομικές αρχές της Κρήτης βρίσκονται σε επιφυλακή. Σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης του ΕΟΔΗ, 48 κρούσματα έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα στη χώρα μας, το σύνολό τους άνδρες. Η διάμεση ηλικία είναι τα 36 έτη. Οι 16 ανέφεραν ταξίδι στο εξωτερικό εντός του χρόνου επόασης της νόσου. Πάντως οι κριτικοί εμφανίζονται πλέον εξοικειωμένοι με τον κίνδυνο των ιών και των λοιμόξεων που κάνουν την εμφάνισή τους. Τι να ανησυχεί, αφού δύο μήνες τώρα είναι αυτή η κατάσταση. Θα τηρήσετε κάποιους κανόνες υγιεινής? Κανόνες υγιεινής που τηρούμε πάντα. Δεν αλλάζει κάτι. Εδώ τώρα δύο χρόνια τηρούμε κανόνες και κανόνες και ξανά κανόνες. Όπως βλέπουμε, όλες οι επιδημίες εξαπλώνονται με ταχύτατο ρυθμό. Οπότε και γιατί να μας φοβίζει και αυτή. Αυτό. Να προσέχετε παραπάνω. Όσο μπορούμε. Έχουμε κουραστεί να προσέχουμε ειλικρινά, αλλά επειδή είναι κάτι επικίνδυνο, φυσικά και θα προσέχουμε. Προσοχή χρειάζεται μόνο στα ύποπτα συμπτώματα που μπορεί να προειδοποιήσουν έγκαιρα ότι πρόκειται για την ευλογιά των πυθίκων, καθώς εμφανίζονται νωρίτερα από τα χαρακτηριστικά εξανθήματα. Τα συμπτώματα είναι τα κλασικά, δηλαδή πυρετός, μυαλγίες, κεφαλαλγίες, πόνο στην πλάτη. Έχουμε μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με την ευλογιά. Έχουμε διόγκωση των λεμφαδένων, που αυτό διαφοροποιεί, όπως λέω και πάλι, τον ιό της ευλογιάς των πυθίκων από την απλή ευλογιά. Έχουμε κούραση, καταπώνηση και μετά τις 2 με 3 ημέρες εμφανίζεται το ξάνθημα. Η μετάδοση γίνεται μέσω της επαφής με δερματικές βλάβες, σωματικά υγρά και μολυσμένα αντικείμενα, καθώς και μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων. Ευλαβικά θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής. Όταν μιλάμε πρόσωπο με πρόσωπο, θα πέσουν στις επιφάνειες. Οι επιφάνειες λοιπόν απαιτείται, εάν έχουμε κάποιο ύποπτο κρούσμα ή επιβεβαιωμένο, να ακολουθηθεί πρωτόκολλο αυστηρότερου περιβαλλοντικού καθαρισμού και απολίμανσης, διότι είναι πιο ισχυρός στα απολυματικά σε σχέση με τον κορονοϊό, ο ιός της ευλογιάς των πυθίκων. Συνολικά στην Ευρώπη μέχρι τις 9 Αυγούστου καταγράφηκαν 17.897 κρούσματα της νόσου σε 41 διαφορετικές χώρες. Ωστόσο, στην παρούσα φάση, σύμφωνα με τους επιστήμονες, χρειάζεται μόνο εγρήγορση.